Μαρίνε... στις αμφισβητήσεις για την αγωνιστική ποιότητα της Νέας Σαλαμίνας. Η Ομόνια διατήρησε την υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς όμως να μπορέσει να την αξιοποιήσει. Ήταν γενικά ένα εξαιρετικό παιχνίδι από τα καλύτερα που έγιναν φέτος. Και το γήπεδο Αμόχωστος γνώρισε σπουδαίες ποδοσφαιρικές στιγμές. Θα μας τις μεταφέρει ο συνάδελφος Ανδρέας Πογιατζής. Ακράτητος ο ενθουσιασμός από όλους τους φιλάθλους. Αυξημένα και τα μέτρα ασφάλειας στο γήπεδο Αμόχωστος. Βλέπουμε μεγάλη αστυνομική δύναμη στο σημερινό παιχνίδι. Ας ελπίσουμε ότι θα πριτανεύσει η λογική και ο καλύτερος να είναι ο νικητής. Με δεύτερη προσπάθεια ο Ηλία, ο αρχηγός της Σαλαμίνας, κερδίζει και δίνει για τον Πτάκ. Πτάκ απέναντι στον Κωνσταντίνου. Προωθείται ο Πτάκ. Ωραία για τον Μπάμπη Ανδρέου, απευθείας στο σουτ και η μπάλα είναι έξω. Μπάμπης Ανδρέου στο κόρνερ για τη Σαλαμίνα, τρίτο λεπτό. Απομακρύνει ο Μαλέκος, επαναφέρει ο Τσιγκέλης, κερδίζει την κεφαλιά ο Κωνσταντίνου. Βάρτσακ στην περιοχή από καλή θέση, το σουτ κοντράρεται η μπάλα. Νέο σουτ από τον Μπάμπη Ανδρέου και η μπάλα έξω. Η καλή προσπάθεια για την Σαλαμίνα στο τρίτο λεπτό. Σαβίδης, λαθασμένη μεταβίβαση. Ψαρά στο λάθος για τον Τούτιτς στην περιοχή. Ο Τούτιτς πατά την μπάλα ωραία για τον Σαβίδη μέσα στην περιοχή. Η ευκαιρία για την Ομόνια, το σουτ και η μεγάλη ευκαιρία, η κλασική ευκαιρία για την Ομόνια. Ο Πανίκος Σούρπας από ένα μέτρο καταφέρνει να στείλει την μπάλα έξω. Κόκος Ηλία ξεφεύγει από δεξιά, κάνει και τη σέντρα για τον Βάρτσακ από καλή θέση μόνος. Και η σειρά της Σαλαμίνας να χάσει την μεγάλη ευκαιρία με τον Οπτάκ στο 21ο λεπτό. Τσιγκέλης για τον Βάλτσακ, χάνει την μπάλα από τον Καλοθέου, Πέτσας στη συνέχεια. Πέτσας που κερδίζει για την κόντρα, μπαίνει, καλή ευκαιρία για την Ομόνια, σώζει όμως ο Ψαράς την τελευταία στιγμή. Ξούρπας. Βάλτσακ. Η σέντρα από δεξιά από τον Κόκο Ηλία. Τακ, η σέντρα. Η κεφαλιά από τον Βάλτσακ. Η ευκαιρία και σώζει τελικά με διπλή προσπάθεια ο Χρήστος στο 31ο λεπτό. Η σέντρα από τον Τακ. Η ευκαιρία πίσω και το... Και χάνεται η μεγάλη ευκαιρία. Αν είναι δυνατόν να χαθεί αυτή η ευκαιρία από τον Κόκο Ηλία. Συνέχεια στο παιχνίδι. Τελικά ο Ευαγόρας γίνεται κάτοχος της μπάλας. Πολύ συναρπαστικό το παιχνίδι στο γήπεδο Αμόχωστος. 0-0 μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα. Τζούριακ, ωραία για τον Ευαγόρα. Στην περιοχή ανακόπτεται από τον Τσιγκέλη. Σαβίδης, με δύναμη ο Σαβίδης φεύγει από δεξιά κοντά του ο Βάσος Μαύρος. Σαβίδης που καθυστερεί, ψάχνει για ελεύθερο συμπαίκτη του. Προτιμά να γυρίσει προς το μέρος του Τούτιτς. Πατά για τον Πέτσα το σουτ και μπάλα έξω. Τσιγκέλης που κερδίζει, ωραία μπροστινή παλιά για τον Πτάκ. Μόνος απέναντι στο Χρήστου γυρίζει. Σώζει ο τερματοφύλακας της Ομόνιας και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Πτάκ. Εκτελείται στα σύντομα το φάουλ για τον Κόκο Ηλία. Μπαίνει στην περιοχή, πέφτει κάτω από τον Καλοθέου. Κάτι ζητούν οι Σαλαμινέοι. Πολύ σωστά ο διαιτητής δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Σέντρα από τον Πτάκ για τον Βάλτσακ. Βάλτσακ στην περιοχή, ελίσσεται, πέφτει κάτω, τίποτα λέει ο διαιτητής. Διαμαρτύρεται ο Βάλτσακ. Μαλέκος. Λυσάνθου το λάθος. Ηλία. Η σέντρα για τον Βάλτσακ, κερδίζει την κεφαλιά ο Κωνσταντίνου. Έρχεται ο Πάμπης Ανδρέου, κερδίζει την κόντρα. Πέτσας. Χρυσάνθου για τον Ξούρουπα από καλή θέση. Μόνος ο Ξούρουπας, βγαίνει ο Ιωάννου και μπλοκάρει την μπάλα. Κόκος Ηλία για τον Αρτέμι. Κάνει τη σέντρα, αποκρούει ασταθώς στο σούτ και γκολ. Είναι το γκολ από τον Πάμπη Ανδρέου μετά την ασταθή απόκρουση από τον Χρήστου. Ο Πάμπης Ανδρέου με τη συμπλήρωση του δεύτερου λεπτού της επανάληψης δίνει το προβάδισμα στην Σαλαμίνα μετά την σέντρα σούτ από δεξιά από τον Αρτέμι. Απέκρουσε ασταθώς ο Χρήστου. Ήρθε ο Πάμπης Ανδρέου και από το ύψος του πέναρτη
Με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χρήστου για να πετύχει το 1-0 για τη Σαλαμίνα. Κόκος Ηλίας στην αντεπίθεση μόνος του απέναντι του Άθος Χρυσάθου τον ανακόπτει και οπωσδήποτε το φάουλ για τον Σαλαμίνα. Πάμπης Αντρέου στο φάουλ, αποκαλεί θέση για τον γκολ. Ένα θαυμάσιο τέρμα από τον Πάμπη Αντρέου που αυξάνει τα τέρματα της Σαλαμίνας σε 2. Ένα θαυμάσιο σε εκτέλεση χτύπημα φάουλ από τον Πάμπη Αντρέου, τον σκόρερ και του πρώτου τέρματος στο 4ο λεπτό. Μέσα σε 2 λεπτά ο Πάμπης Αντρέου καταφέρνει να πετύχει 2 τέρματα. 2-0 για την Σαλαμίνα, τη Σαλαμίνα που αποδίδει θαυμάσιο ποδόσφαιρο. Πέτσας για τον Κωνσταντίνου που προωθείται, ξεφεύγει με ωραίο τρόπο τον Κόκο Ηλία για τον Ντούτιτς που πέφτει στην περιοχή, κάτι ζητούν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, απομακρύνει ο Ηλίας Ηλία. Ωραία για τον Ηλία Ηλία που αποφεύγει τον Ευαγόρα, γυρίζει πολύ δυνατή η παλιά του για τον Κόκο Ηλία που προλαβαίνει όμως από δεξιά. Η σέντρα από τον Κόκο Ηλία και χάνει, δεν προλαβαίνει ο Πτάκ για να χαθεί η καλή ευκαιρία για την Σαλαμίνα. Σαββίδης αποφεύγει τον Πάμπη Αντρέου, μπαίνει στην περιοχή επικίνδυνα. Ανακόπτεται από τον Βάσο Μαύρο, Κωνσταντίνου. Η σέντρα από τον Κωνσταντίνου, ευκαιρία, το γυριστό και γκολ. Ένα θαυμάσιο γκολ από τον Γιώργο Σαββίδη που με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και μειώνει σε 2-1 στο 14ο λεπτό. Ήταν η σέντρα από δεξιά από τον Κωνσταντίνου. Ο Σαββίδης με γυριστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να βάλει και πάλι την ομάδα του στο παιχνίδι. Τούτιτς, Τούτιτς που προωθείται από καλή θέση το σούτ, κοντράρεται την μπάλα στον Ψαρά. Κάντιλος, η σέντρα από τον Κάντιλο, η κεφαλιά και η εντυπωσιακή, ο ομολογουμένος, εντυπωσιακή απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Σαλαμίνας, τον Ιωάννου, στο 19ο λεπτό. Μαλέκος που προωθείται απέναντι του Ηλίας Ηλία, γυρίζει ωραία για τον Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου που αποφεύγει τον πτάκ, το σούτ και διώχνει σε κόρνερ ο Ιωάννου. Βαλτσάκ. Για τον Τσιγκέλη. Ωραία μπρος στην ίμπαλια για τον Κόκο Ηλία που φεύγει μόνος απέναντι του. Ο Πέτσας μένει στην περιοχή για τον πτάκ, από κοντά βγαίνει ο Χρήστου και σώζει την αιστεία της Ομόνιας από τον κίνδυνο που λεγόταν Πτάκ. Πάμπης Ανδρέου. Βάλτσακ. Βάλτσακ που γυρίζει για τον Κόκο Ηλία. Παίζεται, λέει ο επόπτης, μόνος ο Κόκος Ηλία απέναντι στον Χρήστου. Πλασάρι και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Αποκρούει ο Χρήστου και σώζει την Ομόνια από βέβαιη παραβίαση στο 21ο λεπτό. Κάντιλος στο ύψος περιοχής, η σέντρα. Η κεφαλιά από τον Ψαρά. Το σούτ. Και η απόκρουση, ίσως το σούτ να πήγαινε μέσα, όμως ο Ξούρφας προσπάθησε με κεφαλιά να τη αλλάξει την πορεία της μπάλας, έστειλε τελικά την μπάλα έξω. Πάμπης Αντρέου κερδίζει και ωραία η μπροστινή παλιά για τον Βάλτσακ που φεύγει μόνος. Μόνος ο Βάλτσακ απέναντι του ο Σάκης. Βάλτσακ μένει στην περιοχή. Βάλτσακ ανοίγει την μπάλα, κάνει και το σούτ και ο Χρήστου σώζει για μια ακόμη φορά την Ομόνια. Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου η σέντρα. Ευαγόρα στην περιοχή, γυρίζει. Κάτι ζητούν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Ίσως η μπάλα να χτύπησε στο χέρι του Ηλία. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, Πτάκ στην αντεπίθεση. Μα απέναντι στο Χρήστου, πλασάρι και γκολ. Είναι το 3-1 για την Σαλαμίνα. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Πτάκ καταφέρνει να εδραιώσει την μεγάλη νίκη της Σαλαμίνας. 3-1. Μεγάλη νίκη για την Σαλαμίνα που συνοδεύτηκε και από μεγάλη εμφάνιση. Όμως αυτό που χαρακτήριζε τη σημερινή Σαλαμίνα ήταν το ιδιαίτερο πάθος με το οποίο αγωνίστηκε. Έτσι είναι. Ναι, ευχαριστώ πρώτα για τα συγχαρητήρια για την εμφάνιση της ομάδος. Οπωσδήποτε ήταν καθήκον μας να παίξουμε για τη Σαλαμίνα και μόνο για τη Σαλαμίνα αυτό το παιχνίδι. Γιατί αυτό τον καιρό ακούστηκαν πολλά για αυτό τον αγώνα και ήταν καθήκον, όπως είπα και προηγουμένως, να παίξουμε δυνατά αυτό το αγώνα για να αποδείξουμε ότι η Σαλαμίνα είναι μεγάλη ομάδα και νομίζω αυτό το παιχνίδι θα ήταν παιχνίδι για πρωταθλητισμού, δηλαδή αν μην είχαμε και τους βαθμούς από ιδιαιτησία θα μπορούσαμε να παίζαμε για πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Νομίζεις ότι η σημερινή εμφάνιση ήταν η καλύτερη φετινή για τη Σαλαμίνα?
μπορώ από τις 2-3 καλύτερες φετινές και αυτό νομίζω αποδεικνύει ότι η Σαλαμίνα είναι από τις καλύτερες ομάδες της Κύπρου. Γενικά το σημερινό παιχνίδι πώς το είδες? Σίγουρα από τη στιγμή η Ομόνοια δεν προηγήθηκε στους 21 20 λεπτά. Νομίζω μετά για αυτή είναι δύσκολο, όπως φάνηκε στα προηγούμενα παιχνίδια της. Μπορούσαμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι από το πρώτο μικρό με τις τρεις κλασικές ευκαιρίες. Φυσικά βρήκε και η Ομόνοια μια με οξούλπα νομίζω. Στην αρχή του δεύτερου μικρού μας βοήθησαν τα δύο πρώτα γκολ και νομίζω ύστερα μπορεί να μείωσει η Ομόνοια, αλλά ελεγχάμε το παιχνίδι. Η τρίτη θέση που πρέπει να θεωρείτε σίγουρη για τη Σαλαμίνα, σας ικανοποιεί? Όπως είπα προηγουμένως, με λίν τύχη και καλύτερη διαιτησία μπορούσαμε να διεκδικούμε και εμείς το πρόθυμα αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω η τρίτη θέση μπορεί να μας οδηγήσει στην Ευρώπη.